Φαίνεται ότι το επιτελείο αναμένει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση που είχε ήδη ανακοινώσει για 24 έως 48 δόσεις τα λεγόμενα κορονοχρέη, που όμως λόγω της επέκτασης της πανδημίας και το διάστημα που μεσολάβησε αυτή την πρώτη ανακοίνωση, συζητάμε πλέον για 60 έως 72 δόσεις να ρυθμιστούν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Ανάλογα τον αριθμό των δόσεων. Από 60 λέτε μέχρι 72, και ότι περιμένουμε, καλά το άκουσα αυτό που είπατε, ότι αναμένουν τι θα πούνε και οι θεσμοί, δηλαδή αν θα το εγκρίνουν αυτό. Όλες οι ρυθμίσεις, κυρία Βγεράκη, πλέον παρά το γεγονός ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο και κάθε είτε επίδομα είναι αυτό, είτε παροχή. Μ' αρέσει που το λέτε, παρότι έχουμε βγει από το μνημόνιο, αλλά το εγκρίνουν οι θεσμοί. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ελάτε πάμε παρακάτω. Είμαστε σε αυξημένη εποπτεία. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα έχει τόσο μεγάλο πλούτο λέξεων που μπορούμε να χρησιμοποιούμε διάφορες λέξεις για να παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάντα το θάρρος του λόγου σας, γι' αυτό και σας είπα, άντε πάμε παρακάτω και διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν, περιμένουμε την έγκριση των θεσμών να δούμε αν θα είναι 60 ή 72 οι δόσεις. Η πρόταση που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους θεσμούς είναι για 72 δόσεις. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μιλάμε πάλι για μια ρύθμιση δύο ταχυτήτων, δηλαδή για λίγες δόσεις άτοκες και τις περισσότερες με το επιτόκιο που θα ορίσει η ρύθμιση. Θεωρητικά θα είναι επιτόκιο γύρω στο 1-2%. Πώς ακριβώς το λέτε ότι θα είναι ρύθμιση δύο ταχυτήτων? Θα αφορά τους ίδιους τους δανειολήπτες, οι οποίοι θα μπουν σε δύο διαφορετικές ταχύτητες, δηλαδή τους ίδιους τους χρεωμένους μάλλον, οι οποίοι θα είναι οι ίδιοι σε δύο ταχύτητες ή μεταξύ των φορολογουμένων? Αυτό που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και για το οποίο έχει λάβει έγκριση, μιλάει για μια άτοκη ρύθμιση 24 δόσεων ή 48 έντοκων δόσεων. Φαντάζομαι ότι η ρύθμιση που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες θα είναι στο ίδιο πλαίσιο. Λίγες δόσεις άτοκες, περισσότερες δόσεις έντοκες. Θα το δούμε αυτό βέβαια μόλις ανακοινωθεί, τουλάχιστον ήδη διαρρεύσει το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αλήθεια για τις παλιές ρυθμίσεις ότι πάνε σε παραπάνω δόσεις? Παλιές ρυθμίσεις, εννοούμε ήδη ρυθμισμένες οφειλές. Αλλά που δεν μπόρεσαν λόγω κορονοϊού οι άνθρωποι να ανταποκριθούν κλπ. Θα υπάρξει νέα ρύθμιση και με περισσότερες ενδεχόμενα δόσεις? Όσοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν λόγω COVID θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση που συζητάμε. Αυτό που συζητιέται και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η αναβίωση των 100 ή 120 δόσεων. Αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 ή 120 δόσεων. Τι θέλω να πω με αυτό? Φορολογούμενοι που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων και που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε από τον COVID, θα έχουν μια δεύτερη, τρίτη θα έλεγα εγώ ευκαιρία, γιατί υπήρξε αναβίωση καταρχήν, δόθηκε και παράταση σε δεύτερη φάση. Πάμε για μια τρίτη ευκαιρία λοιπόν να επανενταχθούν και να αναβιώσουν αυτές τις ρυθμίσεις που ήταν έτσι και ιδιαίτερα σημαντικές. Θα θυμάστε πόση κουβέντα είχαμε κάνει όταν ξεκίνησε η εφαρμογή τους. Βέβαια, εδώ θέλω να πω και για τις δύο ρυθμίσεις ότι κριτήριο από ό,τι ακούγεται θα είναι ο φορολογούμενος να έχει χαρακτηριστεί ως πληγέντας από τον κορονοϊό, από τον COVID. Που σημαίνει τι? Είτε να έχει επιχείρηση, ατομική επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί ως πληττόμενη με τις διατάξεις που ξέρουμε, είτε να είναι εργαζόμενος ο οποίος έχει τεθεί σχέση εργασίας σε αναστολή, έστω και για μία μέρα, είτε να είναι εργαζόμενος που έχει ενταχθεί στο συνεργασία ή ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει υποστεί τις αναγκαστικές μειώσεις ύπαρξης των εγγύων του λόγω των συνεπειών του COVID. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες ουσιαστικά συζητάμε για τις δύο ρυθμίσεις. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε και να πιέσουν πάρα πολύ στην κυβέρνηση προς τους θεσμούς, ούτως ώστε να ενταχθούν το σύνολο των Ελληνών πολιτών, γιατί ανεξάρτητα από το γεγονός του αν κάποιος έχει χαρακτηριστεί ως πληττόμενος ή όχι, όλη η ελληνική οικονομία, μα πραγματικά όλη η ελληνική οικονομία έχει πληγεί, και αν για κάποιο λόγο ο ίδιος ο φορολογούμενος δεν έχει τεθεί σε αναστολή, δεν ανήκει στις τέσσερις κατηγορίες, σίγουρα η οικονομία του νοικοκυριού, του μικροοικονομία του έχει πληγεί. Είναι πολύ πιθανό να μην μπόρεσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει χαρακτηριστεί ως πληττόμενος, ενώ στην πράξη όλοι είμαστε πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία αυτή.
πρέπει να πιέσουν να ενταχθούν όλοι οι φορολογούμενοι. Θα δώσει και ανάσα ρευστότητα στα ταμεία του δημοσίου, θα δώσει και μια ισορροπία, αν θέλετε, στην αγορά, όταν όλοι θα ξέρουν ότι μπορούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν θα κινδυνεύουν με κατασχέσεις. Και θα είναι ένα πρώτο καλό βήμα για αυτό που συζητάμε όλο τον καιρό, την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά το πέρας του κορονοϊού, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Φορολογικές δηλώσεις. Φορολογικές δηλώσεις. Θυμάστε την πρώτη μέρα που ανοίξαμε φορολογικές δηλώσεις, μιλήσαμε μαζί. Και σας είπα ότι το σύστημα άνοιξε καθαρά για ψυχολογικούς λόγους και αυτό γιατί. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι οι ιδιώτες πάροχοι στοιχείων στην ΑΔΕ και εννοώ τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, τα τραπεζικά ιδρύματα, γενικότερα όλοι οι ιδιώτες πάροχοι είχαν ανεβάσει τα δεδομένα τους ώστε να συγκληρωθούν φορολογικές δηλώσεις, τα δεδομένα που έλειπαν ήταν από το ελληνικό δημόσιο. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν ανέβει, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν φορολογικές δηλώσεις τόσο μισθωτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει στείλει το αρχείο στην ΑΔΕ ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ανέβει από την ΑΔΕ το αρχείο της φορολογικής δηλώσης για τα επιδόματα, τα 534 ευρώ, για να καταλάβω κόσμους που έλαβαν οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή. Αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί στο Ε1 που δεν είναι ορθά συμπληρωμένοι ως προς τους πληττόμενους ή όχι. Και θα μου πείτε, μα τι σημασία έχει αν συμπληρωθεί? Έχει τεράστια σημασία, γιατί να θυμίσουμε εδώ ότι όποιος χαρακτηρίζεται ως πληττόμενος, και προσέξτε αυτό, δεν μπορεί να το κάνει ο λογιστής, είναι κωδικός του Ε1 που το χαρακτηρίζει η ΑΔΕ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις λοιπόν δεν έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι πολίτες, οι οποίοι όμως εφόσον χαρακτηριστούν ως πληττόμενοι απαλλάσσονται του μέτρου της κάλυψης των τεκμηρίων τους, της κάλυψης του εισοδήματός τους κατά ποσοστό 30% πλαστικό χρήμα, και σημαντικά προνόμια δηλαδή που χάνονται αν δεν έχει εκκληταριστεί το συγκεκριμένο. Αυτό έχει οδηγήσει, αυτά είναι δύο πολύ απλά που αφορούν τον πολύ κόσμο, γιατί αν μπω στο κομμάτι του επιχειρώ και της περιβόητου Ε3, που μάλιστα ακόμα και σήμερα που μιλάνε για το πρόγραμμα παγιών δαπανών θέλουν να έχει υποβληθεί έως 17 του μήνα, δηλαδή έως αύριο. Κάτι που είναι αδύνατο βέβαια. Αν πω στο κομμάτι του επιχειρώ, υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα, όλα προερχόμενα από το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΔΕ, που δεν κάνει εφικτό την ορθή υποβολή μιας φορολογικής δήλωσης για πολίτη. Για να καταλάβετε τι λέω, πέρυσι τέτοια εποχή είχαν υποβληθεί σαν σήμερα περίπου στα 2,5 εκατομμύρια από τα 6 φορολογικές δηλώσεις. Σήμερα που μιλάμε, χθες το βράδυ που κοίταξα, έχουν υποβληθεί 350.000 δηλώσεις και αυτές είμαι πολύ πολύ σίγουρος, χωρίς να έχω την πληροφορία, ότι αφορούν κυρίως συνταξιούχους και φοιτητές, παιδιά που υποβάλλουν απλά τη δήλωση δηλαδή, ή κάποιους πολίτες που εις γνώση τους υπέβαλαν για οποιοδήποτε λόγο τη δήλωση για να κάνουν τροποποιητική στη συνέχεια. Άρα λοιπόν το σύστημα και σήμερα που μιλάμε δεν έχει ανοίξει. Θα θεωρήσουμε ότι έχει ανοίξει την ημέρα που θα είναι όλες οι βεβαιώσεις πάνω και θα μπορούμε να μπούμε να υποβάλουμε με ασφάλεια ορθά τη δήλωση του κάθε πελάτη μας, του κάθε φορολογουμένου. Γι' αυτό το λόγο εξετάζουν, και καλά κάνουν και το εξετάζουν, και καλά θα κάνουν να το ανακοινώσουν και άμεσα. Παράσταση της προθεσμίας υποβολής, εγώ λέω τουλάχιστον μέχρι 39, και λέω τουλάχιστον μέχρι 39, διότι δεν ξέρουμε τι μέτρα μας περιμένουν μέσα στο καλοκαίρι. Είτε στήριξη στα πλήθη με τον κορονοϊό, και αν υποθέσουμε ότι έρθουν επιπλέον. Μα ούτως ή άλλως έχουν πει και για τη συνεργασία ότι πάει μέχρι και το Σεπτέμβριο και ό,τι άλλο προκύψει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αδύνατο να προλάβουμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις. Παραδοσιακά οι δηλώσεις θέλουν 3 με 3,5 μήνες να υποβληθούν από την μέρα που το σύστημα θα ανοίξει και θα είναι έτοιμο. Ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε ότι είναι έτοιμο το σύστημα, 3 με 3,5 μήνες έχουμε πάει Σεπτέμβρη, τουλάχιστον Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Ας περιμένουμε, εμείς πιέζουμε και εξηγούμε ότι και ο κλάδος, γιατί τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι 15 μήνες τώρα, 16 μήνες έχουμε μπει από την έμερα της πανδημίας, μόνο αν θυμηθούμε πόσα έχουμε πει από εγκυκλίες αποφάσεις, από νόμους, από νομοθετήματα, από ερμηνευτικές
Και ο κλάδος είναι αποδυναμωμένος. Στις πόσες έχετε φτάσει, Αγγεκλείου? Σας είχα αφήσει κάπου εκεί στις 200 πλάς. Τώρα που είσαστε? Όχι στις 200 πλάς, στις 1400 κάτι μας είχατε αφήσει. Πλάκα κάνετε. 1400 θα σας πω. Από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα έχετε πάρει διευκρινιστικές 1400 τόσο. Οι αποφάσεις που έχουν και αφορούν τον COVID και έχουν εκδοθεί από την μέρα της πανδημίας είναι 1424. Θέλετε να συνεχίσω, δηλαδή όλα αυτά. Πόσες ώρες διάβασμα, σε πόσες ώρες διάβασμα μεταφράζονται? Γιατί το ξανασπουδάζετε το αντικείμενο. Επειδή είναι και επίκαιρο, έτσι, στις Πανελλήνιες. Έτσι, ναι, ναι. Όταν δίναμε πανελλαδικές, δεν διαβάσαμε τόσο πολύ. Και μάλιστα, και εγώ προσωπικά δεν ξενύχτησα ποτέ στη ζωή μου διαβάζοντας, παρά μόνο στην περίοδο της πανδημίας, και αυτό γιατί είχαμε και τη συνήθεια να βγαίνουν οι αποφάσεις με τα μεσονύχτιες ώρες και να εφαρμόζονται από την προηγούμενη της έκδοσης τους και να έχουν μια περίοδο ισχύει 2-3-4 μέρες. 5 μέρες από το κύριο Καργία. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε χρόνος να πεις θα το διαβάσω αύριο. Έπρεπε να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί ήδη από την επόμενη μέρα. Και το πιο χαρακτηριστικό, μην πάμε πίσω. Το πρόγραμμα των Παγίων Δαπανών που συζητάμε τώρα, ένα πρόγραμμα 420 εκατομμυρίων ευρώ, σημαντικό για τις επιχειρήσεις, πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί απαιτεί να υποβληθεί ε3 και μάλιστα. Έχουν εφεύρει και νέα έννοια, οριστικό ε3, για να καταλάβει ο κόσμος, οριστικό οποιοδήποτε έντυπο φορολογίας εισοδήματος γίνεται με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Μέχρι να υποβληθεί η δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, οριστικό ε3. Άρα λοιπόν πρέπει να υποβληθεί το ε3 και να μην πειραχτεί μετά, με προθεσμία που λύγει αύριο. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι λέμε, και το ε3 δεν μπορεί να κλείσει με ασφάλεια σήμερα που μιλάμε. Το να δώσουν 15 μέρες παράταση δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Όταν μιλάμε για τουριστικές περιοχές όπως είναι η Κρήτη που και για περιοχές όπως είναι λογιστές, επιχειρήσεις κυρίως, γιατί τις επιχειρήσεις αφορά, υλοποίηση κάνουμε εμείς, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Με βάση τα κριτήρια που μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει, το 90% των επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια θα βγουν άλλα κριτήρια να κόψουν κόσμο. Για όνομα του Θεού δεν μαθαίνουν με τίποτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή δεν ξέρω. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και γι' αυτό λέμε φορολογική δήλωση 39 καταρχήν. Και βλέπουμε την εξέλιξη της πανδημίας των μέτρων, διότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, θα παραδώσουμε τα πληκτρολόγια που λένε, πώς να το πω. Και θα πούμε, παιδιά, κάντε τα εσείς να νομίζετε ότι είμαστε μηχανές. Ευτυχώς που δεν είπατε τίποτα άλλο στο παραδίδω. Εντάξει, παραδώστε τα πληκτρολόγια, δεν πειράζει. 1424 διευκρινιστικές εγκύκλοι. Πω, Παναγιά μου, σας εκδικηθήκανε. Μια χαρά που δεν διαβάζατε και δεν καθόσαστε να διαβάζετε πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, μαζί και με έτσι λίγο το αστείο, το χιούμορ, την πλάκα, γιατί είναι κάτι που χρειάζεται στη ζωή μας ούτως ή άλλως. Κύριε Χριστοφοράκη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα κύριε Αγγεράκη, να είστε καλά.